Την αισιοδοξία της για κανονικό Πάσχα εξέφρασε από το Ηράκλειο η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η οποία ωστόσο εφισά την προσοχή των πολιτών λόγω των αυξημένων εισαγωγών στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι θα κάνουμε κανονικό Πάσχα, αλλά αυτές τις μέρες χρειάζεται να προσέχουμε γιατί τα κρούσματα είναι αρκετά. Φαίνεται ότι οι εισαγωγές είναι λίγο περισσότερες αυτή τη βδομάδα, δεν έχουμε δηλαδή μείωση. Φτάσαμε σε ένα πλατό και λίγο ανεβαίνουμε. Το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, το βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε ένα καλό βαθμό ανοσοποίησης όλου του πληθυσμού, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει κάνει εμβόλιο και κάποιοι έχουν αρρωστήσει. Άρα οι περισσότεροι είμαστε, αν θέλετε, θωρακισμένοι. Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ελευθερία. Πρώτος σταθμός στο Ηράκλειο ήταν το Παγνί, όπου εργαζόμενοι την υποδέχτηκαν με παράσταση διαμαρτυρίας ως απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική, η οποία, όπως είπαν, οδηγεί σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, καθώς και συνίσοδο εργολάβων, κάτι που χαρακτήρισαν ως αιτία πολέμου. Είναι αιτία πολέμου και οι εργολάβοι και το νέο εθνικό σύστημα υγείας που εσείς, την κυβέρνησή σας και οι προηγούμενοι, το έχετε φέρει εδώ. Δεν θα περάσει από την πολιτική ραγκάκα, να το ξέρετε. Ζητάμε να μην φύγει κανένας εργαζόμενος, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν, να γυρίσουν οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή πίσω και ταυτόχρονα να μην μπουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα που είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα στηρίξει πολύ ταμεία και μπράβο που το είπε, αλλά δεν το βλέπω σε λόγια. Και θέλω να πω ότι στα 4,5 χρόνια που δουλεύουμε εδώ και θέλω να μας πετάξουν έξω. Ζητάμε να μονιμοποιηθούν όλοι οι συναδελφοί μας άμεσα και να έρθει καινούριο προσωπικό, γιατί αυτή τη στιγμή στο νοσηλευτικό κλάδο του Παγνή, από τα 2 χρόνια πανδημίας, είμαστε λιγότεροι από ό,τι είμαστε πριν 2 χρόνια. Το Ηράκλειο νοσηλευτικό, νομίζω θα ξεπεράσουμε τους 100 νοσηλευτές. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ το Ηράκλειο, όχι τα δύο νοσοκομεία, τούτο το νοσοκομείο. Άρα γενικά έχουμε προσλήψεις. Νέο νομοσχέδιο, το γνωρίζουμε. Για τα νοσοκομεία. Έχετε πάρει την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Πλεύρης συνεχίζει. Τα νοσοκομεία είναι νομοσχέδιο που θα φέρω εγώ. Ναι, την ευθύνη, την πολιτική την έχει ο κύριος Πλεύρης. Το λέει, το ξαναλέει. Ιδιώτες στα νοσοκομεία μέσα. Εργαζόμενοι εξέφρασαν την αντίδρασή τους για το υποεπεξεργασία νομοσχέδιο για τα νοσοκομεία, με την Μίνα Γκάγκα να υποστηρίζει ότι θα τονωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Άκουσα μια διαμαρτυρία εργαζομένων που μου λένε ότι έχουμε κατεβάσει νομοσχέδιο που δεν το έχουμε κατεβάσει για τα νοσοκομεία, που θα το κατεβάσουμε και είναι σαφές ότι η βούλησή μας είναι να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας όπως το εμπιστεύονται οι πολίτες και όπως το θέλουν όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό. Άρα αυτό που λέμε είναι να τονώσουμε τα δημόσια νοσοκομεία που να έχουν μέσα σε αυτά και έναν ιδιωτικό χαρακτήρα. Αυτή λοιπόν την ιδιότητα της προσβασιμότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της δωρεάν περίθαλψης διαχρονικά προσπάθησαν πολλές φορές να την κατεργήσουν. Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες δεν θα τους αφήσουν. Η κυρία Γκάγκα αναφέρθηκε στην ενίσχυση των νοσοκομείων με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νέο εμβόλιο Novavax, καθώς και στην ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη σε επίπεδο Κρήτης. Και είναι σημαντικό να πείσουμε όσους φοβούνται τα mRNA εμβόλια, παρόλο που δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, ότι έχουμε και παλιάς τεχνολογίες εμβόλια που μπορούν να τα κάνουν για να είναι προφυλαγμένοι. Η αναπληρώτρια υπουργός επισκέφτηκε κρίσιμα τμήματα του Παγνή, την υπερσύγχρονη μονάδα επεμβατικής αγγιογραφίας και την πρωτότυπη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, εκφράζοντας την ικανοποίησή της. Μας υποσχέθηκε ότι θα λυθούν αυτά που ζητήσαμε και την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτον, το επικουρικό προσωπικό μας είπε ότι ήδη έχει υπογράψει θέσεις επικουρικών ιατρών.